Καβάλας. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σε ένα και στους τηλεθεατές σου. Βγήκε η ανακοίνωση οριστικό τέλος για τα τοπικά πρωταθλήματα. Ναι, ήταν κάτι που περιμέναμε από καιρό. Από τη στιγμή που δεν άνοιξε έως και σήμερα μέσα σχεδόν Απριλίου το ραστιχνικό ποδόσφαιρο, εμείς ελπίζαμε να ανοίξει τουλάχιστον στις αρχές Μαρτίου, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μπροστά μας ένα περιθώριο 3-4 μηνών με μια προετοιμασία και με ένα πρωτάθλημα έστω κουτσουρεμένο ενός γύρου όπως γίνεται και στη ΓΑΜΑ Εθνική, να μπορέσουμε να παίξουμε και φέτος ποδόσφαιρο. Δυστυχώς όμως τα οι νομικές καταστάσεις που κρατούν στη χώρα και οι αρμόδιοι δεν ανοίξαν έως και σήμερα όπως είπαμε το ποδόσφαιρο. Από τέλος Μαρτίου βλέπαμε ότι πάμε σε αυτή τη λύση, την οριστική διακοπή. Ξέρεις ότι μεσολάβησαν και οι εκλογές της ΕΠΟ, άλλαξε διοίκηση. Έτσι λοιπόν μια διοίκηση αφού ενημερώθηκε στην πρώτη συνεδρίαση, το Σάββατο πήρε την απόφαση πράγματι για την ενημερωτική διακοπή της χρονιάς 2021, η οποία χρονιά θα θεωρηθεί ως μη γενόμενη για το σεζόν αυτή, χωρίς πρωταθλητή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και από εκεί και ύστερα, εμείς συζητώντας με τα σωματεία μας, αυτό το επόμενο διάστημα, είτε δια ζώσης αν το επιτρέψουν οι καταστάσεις, είτε με κάποιες τηλεδιασκέψεις, θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε το επόμενο διάστημα μια ομαλή επανέναρξη της περίοδου 2021, ανάλογα με το τι θα επιτρέπουν οι συνθήκες από τον Αύγουστο και μετά. Ήταν κάτι, όπως είπα, που το περιμέναμε, έγινε πράξη. Έτσι λοιπόν, από εδώ και πέρα, πλέον προέχει η οργάνωση για την ομαλή, όπως είπα, επανέναρξη της νέας σεζόν του 2021, η οποία, όπως καταλαβαίνεις, θα είναι με πολλά προβλήματα, είτε δεν ξέρουμε ποια θα είναι η υγειονομική κατάσταση εκείνο το διάστημα, αλλά και ένα από τα βασικότερα είναι το οικονομικό θέμα. Η πανδημία 1-1,5 χρόνο τώρα έχει δημιουργήσει, εκτός τα υγειονομικά προβλήματα, και προβλήματα στην οικονομία και όπως ήταν επόμενο στην τοπική μας οικονομία. Το ραστιχνικό ποδόσφαιρο βασίζεται σε ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στην οικονομία την τοπική μας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε θέματα όσο αφορά και αυτό το κομμάτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε και με τη νέα διοίκηση της ΕΠΟ, στηριζόμενη από αυτήν, αλλά και με όλες τις ομάδες να βοηθήσουμε ό,τι δυνατό γίνεται, ώστε η νέα σεζόν να ξεκινήσει ομαλά και πραγματικά να ξεχάσουμε όλη αυτή την περίοδο η οποία μας απομάκρυνε από τα γήπεδα και μας έκανε να είμαστε μακριά από αυτό που αγαπάμε όλοι μας στο ποδόσφαιρο. Θα μπορούσαμε να πούμε, Πρόεδρε, πως η απόφαση αυτή έβγαλε από την δύσκολη θέση κάποια σωματεία. Τι σας έλεγαν όλο αυτό το διάστημα, θα συνέχιζαν στο πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, από τη στιγμή που το αμετάπτυκε το Γενάρη, μπαίνοντας Φεβράριο, δεν μπορέσαμε να ξεκινήσουμε. Η μεγάλη πλειοψηφία των σωματείων πλέον έλεγε ότι τι να παίξουμε την χρονιά αυτήν. Μηδενικά έσοδα, κουτσουρωμένη χρονιά. Ήταν η μεγάλη πλειοψηφία των σωματείων, ήταν αρνητική σε μια επανέναρξη. Βέβαια υπήρχαν και κάποια σωματεία, όχι μόνο εδώ αλλά και σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι είχαν την προετοιμασία για κάτι καλύτερο για την σεζόν αυτή, δηλαδή να διεκδικούσαν την άνοδο στα αθλητικά πρωταθλήματα. Εκεί υπήρχε ένα περίμενε, αλλά και αυτά τα σωματεία ακόμα, βλέποντας ότι πλέον ο καιρός περνάει και δεν επανέρχεται το δραστικό ποδόσφαιρο στους αγωνιστικούς χώρους, πλέον στο τέλος είχα μια καθολική, θα έλεγα, απόφαση των γαστρονομικών σωματείων μας ότι δεν μπορεί να γίνει πλέον πρωτάθλημα. Ακουγόταν κάποια θέματα κατά διαστήματα προς το τέλος ότι μπορεί να γίνουν σαν τουρνουά για να βγουν αυτοί που ενδιαφέρονται στην ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει και απόφαση να μην βγει πρωταθλητής στη ΓΑΜΑ Εθνική, αυτό πλέον δεν υπήρχε ως δεδομένο. Ναι, μπορώ να πω ότι μεγάλη πλειοψηφία, πόσο φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, δεν
ήταν πλέον δυνατόν να, και όχι και υγειονομικά που δεν, και να επιτρέπονταν δηλαδή το τελευταίο διάστημα υγειονομικά, πλέον αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα. Οι ομάδες 5 μήνες εκτός γηπέδων έχουν αποδιοργανωθεί, μεγάλα οικονομικά προβλήματα, χωρίς έσοδα. Δηλαδή ήταν ένα θέμα το οποίο καταλαβαίνεις και πέρσι, από πέρσι το καλοκαίρι έχει σταματήσει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Με ένα διάλειμμα 1-2 μηνών ξεκινήσαμε τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, χωρίς έσοδα πάλι οι ομάδες. Εμείς πήραμε κάποια μέτρα, προσπαθήσαμε να αυλύνουμε λίγο την οικονομική κατάσταση, αλλά δυστυχώς το κακό συνεχίστηκε και έτσι, ξέρεις, αν δεν υπάρχουν και πόροι, το ποδόσφαιρο τώρα στεγνικά, τη στιγμή που δεν έχεις τη στήριξη της πολιτείας, τη στιγμή που δεν έχεις και τη ΣΕΠΟ, θα μπορούσα να πω, το τελευταίο διάστημα. Άρα δεν μπορούσες να πεις ότι μετά την πανδημία και με αυτά τα δεδομένα που υπήρχαν θα μπορούσες να ξεκινήσεις εύκολα μια χρονιά. Έτσι λοιπόν ήρθαμε στην οριστική διακοπή. Ας ελπίσουμε να εξομαλυνθούν τα πράγματα. Με τους εμβολιασμούς να μπορέσει να είναι μια κακή ανάμνηση ο κορονοϊός και τη νέα σεζόν να μπούμε δυνατοί και με όρεξη στο νέο πρωτάθλημα και να μπορούμε να ξαναφέρουμε πάλι το τοπικό ποδόσφαιρο και τον κόσμο στα γήπεδα. Γιατί καταλαβαίνεις, εδώ και 1,5 χρόνο ο κόσμος δεν έχει πάει στα γήπεδα και το ποδόσφαιρο είναι για τον κόσμο. Τουλάχιστον το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι για τον κόσμο. Αν δεν μπορούμε να έχουμε κόσμο στα γήπεδα, δηλαδή είναι ένα μείον. Από εκεί και ύστερα, αυτό που περιμένουμε για το επόμενο διάστημα είναι τουλάχιστον μόλις ξεκινήσουν τα σχολεία να μπορούμε τα μικρά παιδιά ή των ακαδημιών να μπορούν να μπουν στα γήπεδα έστω για προπονήσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούν να γίνουν αγωνιστικές δραστηριότητες έστω φιλικές, αλλά τουλάχιστον για προπονήσεις να μπουν στο γήπεδο, να χαρούν το ποδόσφαιρο σαν παιχνίδι. Γιατί δυστυχώς στα μικρά τα παιδιά είναι ακόμα μεγαλύτερο το κακό που προξενείται από την αποχή. Ας ελπίσουμε σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον το επόμενο διάστημα να έχουμε κάτι θετικό. Πολύ σωστά, Πρόεδρε. Ελπίζουμε τα παιδιά να γυρίσουν στα γήπεδα και να σταματήσουν να ασχολούνται με τα τάμπλετ και τους υπολογιστές, όπως δυστυχώς τους έχει κάνει η καραντίνα αυτό το διάστημα. Έτσι, έτσι. Είχαμε τα τάμπλετ σαν μέσο διασκέδασης τώρα και τα κομπιούτερ, τώρα τα βάλαμε και σαν μέσο επιμόρφωσης με τις τηλεδιασκέψεις, με τα μαθήματα. Έτσι, δηλαδή το ότι να μπορέσουν να γυρίσουν στο γήπεδο θα είναι ένα καλό και ψυχολογικά, αλλά για την υγεία τους πάνω απ' όλα. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό Πάσχα, μια που σε λίγο διάστημα έχουμε και το Πάσχα, σε όλο τον κόσμο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και θα τα πούμε σύντομα με όλες τις ομάδες μας. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε.